στο σπίτι μου. Το βλέπεις. Έχασαν τα σπίτια τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τα πάντα μας λείπουνε. Είδαν τη ζωή τους να αλλάζει και να βιώνουν την προσφυγιά δίπλα στα χαλάσματα του Αρκαλοχωρίου. Να ξαναπάμε στα σπίτια μας, να ξαναζήσουν τα χωριά μας. Εγώ ήμουνα σε ένα χωριό πολύ ωραίο και τώρα έχει όλο έτσι. Τι θα γίνει αυτή η κατάσταση. Ζητάμε βοήθεια. Εδώ έχουμε, μας ξυπηρετούν εδώ οι ανθρώποι, έχουμε τα πάντα μας. Αλλά είναι για λίγες μέρες. Η κυρία Ζαχαρένια βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια σε ένα πυρικό καροτσάκι. Μπορεί τα προβλήματα υγείας της να είναι πολλά και να τη δυσκολεύουν στην καθημερινότητά της, όμως η ίδια απτόητη εξακολουθεί να βρίσκει ασχολίες για να περάσει ευχάριστα την ώρα της, ακόμα και τώρα που έχει αναγκαστεί να αφήσει το σπίτι της και καλείται να προσαρμοστεί σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Προσπαθώ να ηρεμώ. Περισσότερο διαβάζω για να ηρεμώ. Πάω στο σπίτι μου το μηχανάκι μου, με το γαϊδουράκι μου. Και πάω και φτιάχνω το δικό μου το φαγητό, γιατί εγώ έχω στομάκι, έχω έντερο, έχω και πρέπει να το προσέχω πάρα πολύ. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 7 παιδιά συνολικά έχει η κυρία Μιμόζα, η οποία συνεχίζει να τα μεγαλώνει και να τα φροντίζει και εδώ, όπως συνήθιζε να κάνει και στο σπίτι της. Η μόνη διαφορά, όπως μας εξηγεί, είναι πως δεν μπορεί να τους μαγειρέψει το σπιτικό της φαγητό. Εδώ είμαι όλη μέρα. Τι να κάνω, χωρίς δουλειά. Και εγώ και ο άντρας μου. Ο κύριος Μανώλης έχει και αυτό στα δικά του θέματα υγείας. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σε αντιξοότητες όπως αυτή, κρατάει την αισιοδοξία του και με υπομονή προσπαθεί να βλέπει τη θετική πλευρά. Χρυσή ανεπάρκεια έχω καρκίνο του προστάτη, δεν μπορώ. Κάνει κρύο και δεν βγαίνω. Φοβάμαι. Έχω δίπλα ένα στάβλο και πάω εκεί και περνάει η ώρα μου λίγο, αλλά συνήθως είμαι εδώ. Εδώ είναι μια καθημερινή ρουτίνα. Μπούμ, 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 μπούμ. Χτυπά, το πείραμα απόφαση. Και έτσι περνάνε οι μέρες και οι νύχτες σε αυτό το προσωρινό καταφύγιο. Άνθρωποι που μπορεί να γνωρίζονταν και πριν το σεισμό, όμως μετά από αυτόν ήρθαν πιο κοντά. Ευεγγελίζομαι, κουβεντιάζομαι, κάνουμε παρέες μεταξύ μας. Όλη μέρα εδώ καθόμαστε. Έκανε πάρα πολλούς σεισμούς σήμερα, τρελαθήκαμε, βγαίναμε έξω. Εδώ καλά είναι για την ώρα, ναι, μια στέγη να μην είμαστε στη σκηνή. Η πρωτοφανής αυτή κατάσταση σίγουρα δεν είναι μόνιμη, ενώ η βαθύτερη προσδοκία όλων είναι να γυρίσουν στα σπίτια τους που τόσο τους λείπουν. Είναι διαφορετικό να είναι το σπίτι σου, είναι διαφορετικό να είσαι εδώ. Και αν αυτό είναι αδύνατο, τότε να εγκατασταθούν σε ένα καινούριο σπίτι και να βρουν ξανά την καθημερινότητα που έχασαν εξαιτίας του εγκέλαδου.